Κάθε μέρα, κάθε στιγμή που χρειάζεται να δίνει ανταπόκριση από την καρδιά του πολέμου, από το Κίεβο. Λευκή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σε όλα τα κορίτσια, μικρά, μεγάλα, σε κορίτσια που δεν έχουν ηλικία, σε κορίτσια που έχουν πάντα τη χαρά της ζωής και της διάθεσης να περνούν όμορφα και να χαμογελούν, Μαρία μου. Ρε Σιλευκή, όταν σου είπανε να πας στον πόλεμο, τι σκέφτηκες? Ότι θέλω να πάω. Ήθελα να πάω στον πόλεμο. Δεν σε στέλνουν αν δεν θες. Το δέχτηκα με χαρά, γιατί ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Ήθελα να βρίσκομαι κοντά στους ανθρώπους, να δω από κοντά αυτό που συμβαίνει. Όταν βλέπουμε πράγματα στην τηλεόραση, ακόμα και όταν είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά μας, έχουμε μια διάθεση να τα αφισβητούμε. Δεν μπορεί. Κάποιος κατασκεύασε αυτή την εικόνα. Δεν μπορεί. Κόψαν κάτι άλλο, βάλαν κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα μια έντονη αφισβήτηση για αυτό που βλέπουμε, αν δεν το δούμε οι ίδιοι με τα μάτια μας. Και αυτό που έζησα εδώ αυτές τις μέρες είναι αυτό το συγκλονιστικό. Ότι ο πόλεμος έχει και πολλή ζωή μέσα του. Έχει ανθρώπους που προσπαθούν, που αγωνιούν, έχει ρομαντισμό, έχει ξεροκεφαλιά, έχει ακρότητες, έχει φρίκι, έχει πόνο. Έχει πολλές πτυχές όλο αυτό που συμβαίνει. Ήταν κάτι τόσο σοκαριστικό για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Έδειξε πόσο λίγοι είμαστε μπροστά στα γεγονότα. Και πολλές φορές τα γεγονότα μας ξεπερνούν και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο ανθρώπου. Ήμουν εδώ, ήθελα να είμαι εδώ και το ζω από κοντά. Και βλέπω ανθρώπους που ζούσαν μια πραγματικά καλή ζωή, Μαρία. Μια πραγματικά καλή ζωή. Μια ζωή σαν τη δική μας, έτσι. Μια ζωή σαν τη δική μας, Λευκή. Ναι, και να βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη στον δρόμο. Ήμουνα χθες στο Ερπή, στη γέφυρα από κάτω που περνούσαν οι άνθρωποι. Και βλέπεις μικρά παιδιά, μαμάδες, ηλικιωμένους, ανάπηρους, να αγωνιούν να φέρουν τη γιαγιά από το χωριό που τους έχει ξεμείνει στο χωριό μόνοι και δεν μπορούσαν να πάνε να την πάρουν. Σκεφτείτε, ας πούμε, μια ελληνική οικογένεια να τους μείνει μια γιαγιά στο χωριό και σε εκείνο το χωριό να πέφτουν βόμβες. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει. Πόσοι θα είχαν τρέξει να βγάλουν τη γιαγιά από το χωριό. Το ίδιο ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, Μαρία, είναι και μια υπέροχη φιγούρα. Μια ηλικιωμένη κυρία με ένα υπέροχο γκρι παλτό, γούνινο. Μην με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω, αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια γυναίκα σαν θεατρική φιγούρα, σαν κινηματογραφική μορφή. Να βγαίνει ξαφνικά, να βγαίνει μέσα από αυτό το χάος με μια υπέροχη φυσιογνωμία, ηλικιωμένης κυρίας, αλλά μια υπέροχη ευγενική φυσιογνωμία σαν χαμένη, με μια τσαντούλα στα χέρια της και να φεύγει από το υπέροχο καλοφτιαγμένο ακριβώς σπίτι της για να πηγαίνει στο πουθενά, μόνη της τελείως. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος δεν έχει ταξικότητα, τους χτυπάει όλους το ίδιο, τους βασανίζει όλους το ίδιο, τους ισοπεδώνει όλους το ίδιο. Ο πόλεμος είναι ισοπεδωτικός. Μα αφού δεν μας δίδαξε τίποτα Λευκή η πανδημία που πέρασε από πάνω μας και είχε κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι δεν έκανε διακρίσεις, ότι ήταν παγκόσμια, ότι είναι παγκόσμια η πανδημία και ότι αφορά όλους, έτσι και ο πόλεμος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μας αφορά όλους. Και ήταν συγκλονιστικό. Σήμερα βέβαια είναι 8 Μαρτίου, είναι η γιορτή της γυναίκας. Πού τις βρήκαν τις τουλίπες που σου έφεραν? Είδα έναν στρατιώτη να σου φέρνει μια υπέροχη τουλίπα. Ήμουν αφοσιωμένη στο κινητό. Έγραφα, ενημέρωνα τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντές μου κάτω στην Αθήνα. Και ήμουν αφοσιωμένη γιατί είχαμε καταγράψει ρεπορτάζ, κάναμε διάφορα σε blog, πήγαμε σε διάφορα σημεία, πήγαμε στο δυτικό μέτωπο του πολέμου και μας εμπιστεύτηκαν και μας άφησαν να περάσουμε εκεί οι άνθρωποι. Και ήμουν τόσο αφοσιωμένη σε αυτό και ξαφνικά βρισκοντά κάποιος δίπλα μου. Είχαμε τον πατέρα Βλαδίμηρο δίπλα που μας ξενάγησε σε όλο αυτό. Και μου λένε σου φέρω λουλούδια και τότε είδα ότι μοιράζα λουλούδια σε όλες τις γυναίκες. Στις κυρίες στην κουζίνα, στους ανθρώπους, αγκαλιάζονταν, φιλιόντουσαν. Έκλαιγαν ο ένας την αγκαλιά του άλλου και τους λέγανε να το πω και σωστά, Σέβαση Μάρτα για την 8η Μαρτίου. Εδώ δεν το ξέραμε, αλλά στην Ουκρανία 8η Μαρτίου, η μέρα δηλαδή, η 8η μέρα του Μάρτη που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, είναι πιο σημαντική και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, γιατί είναι ο ρόλος της γυναίκας, τι να λέμε τώρα, από την Ορθοδοξία, το Βυζάντιο, στις μέρες μας, ο ρόλος της γυναίκας.
Είναι πάρα πολύ σημαντική. Λευκή, σε θαυμάζω πάρα πολύ. Σε εκτιμώ απεριόριστα, στο έχω ξαναπεί, θα στο ξαναπώ. Με συγκινείς με τα ρεπορτάζ σου, εμπεριέχουν τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να κρατηθούν ως ντοκουμέντα για να διδαχθούν οι επόμενοι συνάδελφοι, όσοι θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Να αποτελέσει ένα κομμάτι, γιατί τα ρεπορτάζ σου συμπεριλαμβάνουν εκτός από την καταγραφή της είδησης με όσο πιο αντικειμενικό τρόπο μπορεί, σε μια ξένη χώρα, με ξένες γλώσσες, με πόλεμο, παιδιά, είναι σε πόλεμο. Με πολύτιμους συνεργάτες, Μαρία, όλα αυτά γίνονται. Εξυμνείς τους συνεργάτες σου, είναι κομμάτι του μαθήματος. Τους εξυμνείς, το βλέπω και στις αναρτήσεις σου. Και μπράβο σου, είμαστε στην ίδια κατεύθυνση σε αυτό. Χωρίς τους συνεργάτες δεν γίνεται τίποτα. Αλλά τα ρεπορτάζ σου περιέχουν πάντα το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Βάζεις τα πόδια σου στα παπούτσια του άλλου και ας είναι και αρβίλες. Λευκή, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ζηλεύω, να ξέρεις. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι εκεί. Αλήθεια στο λέω. Θέλω να πω μια τελευταία ατάκα, Μαρία, για όλο αυτό που συνέβη. Με τα λουλούδια, για δευτερόλεπτα ο πόλεμος πάγωσε. Ένα λουλούδι, ένα χρόνια πολλά και ένα χαμόγελο, και έστω για δευτερόλεπτα ο πόλεμος πάγωσε. Με κλειστά μαγαζιά βρήκαν το λουλούδι και τις το προσέφεραν, κυρίες και κύριοι. Δεν ζουν την πολυτέλεια που ζούμε εμείς σήμερα, που την ζούσαν και στην Ουκρανία πριν από 13 ημέρες. Πριν από 13 ημέρες ζούσαν μια κανονικότητα σαν τη δική μας. Αυτό να σκεφτείτε. Λευκή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή επιτυχία, με το καλό να επιστρέψετε. Σε ευχαριστώ.